νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Στην κατάμεστη αίθουσα Αλέξανδρος παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη η βιογραφία του τραγουδιστή Γιώργου Μαργαρίτη. Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας του έργου Κώστας Μπαλαχούτης, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Σταυρούλα Μαυροκένη, η δημοσιογράφος Χρύσα Σάμου, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη Ντίνος Κούης και ο επιχειρηματίας Χρήστος Παπασωτηρίου. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά. Το κορμί, από το κορμί σου σημαδεμένος. Ο μεγάλος τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του αναπολώντας στιγμές της καριέρας του. Αν ήξερε πόσο ανάγκη είχα για δουλειά, κάτι θα έκανε και για μένα. Τη βιβλιοπαρουσίαση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά τις μεγάλες του επιτυχίες. Ο Γιώργος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής που ζυμώθηκε μέσα από τις δεκαετίες του 60 και του 70 για να λάμψει σε αυτή του 80. Να ερμηνεύσει σημαντικές προσωπικότητες της εποχής του, τραγούδια του Τάκη του Σούκα, με τα οποία κατευθείαν καθιερώνεται, του Άκη Πάνου, του Τάκη Μουσαφίρη, του Βασίλη Βασιλιάδη, του Αντώνη Ρεπάνη, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Θανάση Πολυκανδριώτη, και φτάνει σιγά σιγά μέχρι να ερμηνεύει και Παπαδημητρίου και Λάκη Παπαδόπουλου, αλλά και Λαυρέτη Μαχαιρίτσα. Είναι και Θοδωρή Μανίκα, με το οποίο αναγεννά κατά κάποιο τρόπο και την πορεία του. Ήμουν διασκεδαστής. Εμφανιζόμουν σε διάφορα κέντρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά μου ξεκινούσε πάντα με ένα τραγούδι του Μαργαρίτη. Το είχε μάθει, ζήτησε να με γνωρίσει, γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι και από τότε συνδεόμαστε έτσι με αυτό το αίσθημα της φιλίας, είμαστε πολύ κοντά. Για να είμαι ειλικρινής, γνωριστήκαμε διαζώσεις εκ του σύνυγκης από κοντά τις τελευταίες ημέρες που κάναμε τις συνεντεύξεις, βρεθήκαμε, μιλήσαμε, με συγκίνησε, κατάλαβα ότι του αξίζει ο τίτλος που λέει «Λαϊκός τραγουδιστής με το λάμδα και το ταφ, κεφαλαία και βαριά». Και για μένα ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι ο μεγαλύτερος ροκάς που έχω γνωρίσει. Και αυτό που του είπα και στις συνεντεύξεις είναι ότι όσο απολαμβάνω να ακούω τα τραγούδια του τα οποία έχουν γράψει στη δική τους σύγχρονη ιστορία, στο ελληνικό καλό λαϊκό τραγούδι, άλλο τόσο απολαμβάνω και το να συζητώ μαζί του, χωρίς να θέτει όρους, προϋποθέσεις για τα θέματα, είναι γνήσιο σε όλα. Πεθαίνω για σε, για σ' είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.